Αξιότιμη κυρία Κατσότη, καταρχήν και εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ερώτησή σας που μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ σε ένα κρίσιμο θέμα αυτών των εργασιακών σχέσεων εν μέσω πανδημίας, αλλά και του κρίσιμου ρόλου του σώματος επιθεώρητης της εργασίας. Η ερώτησή σας αφορά σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, τον αγροτικό πτηνοτροφικό συνεταιρισμό Ιωαννίνων Υπήνδος, στην οποία, όπως λέτε στην ερώτησή σας, έγιναν απολύσεις 4 εργαστών ανάμεσά τους και απεργού της απεργίας 26 Νοεμβρίου του 2020. Κύριε Κατσότη, σύμφωνα με την έγγραφη ενημέρωση που είχαμε από το ΣΕΠΕ και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων των Ιωαννίνων, ο αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Υπήνδος στις 30 Δεκάτου του 2020 προέβη σε 2 καταγγελίες σύμβασης εργασίας και καταγράφηκαν και 2 οικειοθελείς αποχωρήσεις εργαζομένων. Επομένως, ενώ στην ερώτησή σας κάνετε αναφορά για 4 απολύσεις από τα επίσημα έγγραφα της επιθεώρησης εργασίας, προκύπτει ότι έγιναν 2 και όχι 4 απολύσεις. Ο ένας εκ των 2 εργαζομένων, τον οποίο η σύμβαση καταγγέλθηκε, προσέφυγε στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων των Ιωαννίνων, υποβάλλοντας αίτημα για διενέργεια εργατικής διαφοράς με αντικείμενο την καταχρηστική απόλυση για συνδικαλιστική δράση. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ιωαννίνων, όταν αρχικά προσδιορίστηκε ως ημερομηνία συζήτηση εργατικής διαφοράς η Δευτέρα 18 Πρώτου του 2021, η επιχείρηση έστειλε email με αίτημα αναβολής της συζήτησης για την Τετάρτη 27 Πρώτου. Ενημερώθηκε σχετικά και ο προσφεύγων. Την 27η Πρώτου, η επιχείρηση, δηλαδή μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, απέστειλε με email δια του νομικού της Συμβούλου απαντητικό υπόμνημα, στο οποίο μεταξύ άλλων αναγράφει επιλέξει τα εξής. Αρνείται ότι η καταγγελία σύμβαση του προσφεύγοντος έγινε εκδικητικά και για λόγους συνδικαλιστικούς, δηλαδή τη συμμετοχή του στην απεργία της 26 Νοεμβρίου, δεδομένου, όπως ισχυρίζεται η επιχείρηση, ότι αφενός η καταγγελία σύμβασης έγινε μετά από 2 μη επαρκείς εξαμηνιές αξιολογής από τους ανωτέρους του και αφετέρου την ημέρα της απεργίας που έγινε, ο προσφεύγων ήταν σε ημερήσια ανάπαυση και ρεπό και, δεν είχε δηλώσει συμμετοχή στην απεργία. Τέλος, σημειώνει ο νομικός σύμβουλος της επιχείρησης ότι αυτή, δηλαδή η επιχείρηση, έχει πλήρη άγνοια της συνδικαλιστικής δράσης του προσφεύγοντος. Αυτά λέει εγγράφος η επιχείρηση προς το ΣΕΠΕ. Την ίδια μέρα, δηλαδή στις 27 Πρώτου του 2021, προσήλθε στο ΣΕΠΕ Ιωαννίνων δικηγόρος του προσφεύγοντος, η οποία ενημερώθηκε για τους ισχυρισμούς της επιχείρησης, έλαβε αντίγραφο του υπομνήματος της επιχείρησης και προκειμένου να τοποθετηθεί, ζήτησε από την επιχείρηση να αποστείλει στην υπηρεσία του ΣΕΠΕ Ιωαννίνων τις αναφερόμενες στο υπόμνημα 2 αξιολογήσεις του προσφεύγοντος και επιφυλάχθηκε αντιστοίχως. Σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση του ΣΕΠΕ, η δικηγόρος του προσφεύγοντος προσήλθε την επόμενη μέρα και δήλωσε ότι, λαμβάνοντας υπόψη πρώτον το υπόμνημα της επιχείρησης, δεύτερον την άρνηση της επιχείρησης να προχωρήσει αντίγραφα αξιολογήσεων του προσφεύγοντος από τους προϊσταμένους και τρίτον το γεγονός ότι στους αιτήσιους πίνακες προσωπικού της επιχείρησης αλλά και από το αναρτημένο εντός επιχείρησης εβδομαδιαίο πρόγραμμα, το οποίο και προσκόμισε, και από το αντίγραφο του ηλεκτρονικού μηνύματος του προσφεύγοντος προς τους προϊσταμένους του ότι θα συμμετέχει στην απεργία του 26 Νοεμβρίου, αποδεικνύεται ότι ο προσφεύγων εργαζόταν κανονικά στις 25 και 26 του μήνα και ότι στις 26 του μήνα απήργησε, ακριβώς όπως λέτε και εσείς στην ερώτησή σας. Περαιτέρω, η πλευρά του προσφεύγοντος θεωρεί ότι η άρνηση επιχείρηση να καταθέσει τα αντίγραφα αξιολογήσεων του εντολέα της συνιστά ποινικό αδίκημα για το οποίο επίσης επιφυλάσσεται. Αργότερα την ίδια μέρα, η επιχείρηση απέστειλε email με το οποίο δηλώνει ότι δεν θα προσκομίσει τις αξιολογήσεις του προσφεύγοντος, επικαλούμενοι λόγους προσωπικών δεδομένων και εσωτερική διαδικασία της επιχείρησης. Από μέρους της υπηρεσίας του ΣΕΠΕ έγινε σύσταση στην επιχείρηση ώστε να εξαντληθεί κάθε περιθώριο και να επιστρέψει ο εργαζόμενος στην εργασία του. Σε περίπτωση όμως που η επιχείρηση εμένει στην καταγγελία, το ΣΕΠΕ συνιστά στον προσφεύγοντα την προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια, τα οποία είναι αρμόδια για να κρίνουν σχετικά με την καταγγελία σύμβασης εργασίας του.